Ο Σέρτζιο Ματαρέλα ολοκλήρωσε τη διήμερη επίσκεψή του στην Κύπρο, την πρώτη Ιταλού Προέδρου στη Μεγαλόνησο. Στη διάρκεια της παραμονής του στη χώρα, συναντήθηκε με τον Νίκο Χριστοδουλίδη, συζητώντας τις διμερείς σχέσεις, το μεταναστευτικό αλλά και την ενεργειακή συνεργασία των δύο κρατών. Δώσαμε έμφαση σε τομείς όπου η συνεργασία μας είναι πολύ στενή, όπως για παράδειγμα στην ενέργεια, όπου η Ιταλική ΕΝΗ δραστηριοποιείται σε μεγάλο αριθμό τεμαχίων εντός της Κυπριακής Αποκλειστικής Ζώνης και μάλιστα πρόσφατα είχαμε τη θετική ολοκλήρωση της γεωτρητικής αξιολόγησης στο κοίτασμα Κρόνος 2. Ταυτόχρονα συζητήσαμε τρόπους περαιτέρω ενίσχυσης της συνεργασίας μας σε θέματα άμυνας και ασφάλειας, στα θέματα πολιτισμού. Το μεταναστευτικό είναι ένα φαινόμενο που από τη μία μας υποχρεώνει, αλλά από την άλλη μας δίνει τη δυνατότητα για μια κοινή προσπάθεια, ώστε να μετατρέψουμε μια άναρχη και επικίνδυνη κατάσταση εκμετάλλευσης ανθρώπων από τους διακινητές σε μια συντεταγμένη άφιξη στην Ευρώπη. Και αυτό σύμφωνα με τις ανάγκες των χωρών υποδοχής και με νόμιμο τρόπο. Είναι οι συνθήκες αυτές που απαιτούν μια κοινή ευρωπαϊκή πολιτική. Και είναι επίγον να καθορίσουμε μια νέα συνθήκη για το θέμα του ασύλου. Και είναι κατεπίγον να την καθορίσουμε σύντομα και να την θέσουμε σε εφαρμογή. Ο Ιταλός πρόεδρος συναντήθηκε και με την πρόεδρο της Βουλής, Ανίτα Δημητρίου, η οποία εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της για τη στήριξη της Ιταλίας στο Κυπριακό. Ο Σέρτζιο Ματαρέλα σημείωσε πως Κύπρος και Ιταλία μπορούν να κατανοήσουν καλύτερα τα προβλήματα της περιοχής λόγω του κοινού μεσογειακού τους πολιτισμού.